Θέλω λόγο! Για να ρα... Γεια σου, τελική φορά και αγαπητοί. Σε ζηλεύουν. Σόραβα δένε, σόραβα και μασούν. Από Σεπτέμβρη το μπάνιο θα είναι με μασούν. Ό,τι κόρα, ό,τι κόρα. Ρε μαλάκα, αντιδήμαρχος θα γίνω. Λαέ μου! Μπράβο, ρε δήμαρχος. Λαέ μου! Τεράστιε. Πάμε δυνατά! Για μια μάξο νέα! Είστε όλοι βούδια! Κρύψαμε τους υποψήφιους για να σας παρουσιάσουμε έκπληξη. Ξεκινήσαμε τον προεκλογικό αγώνα πρώτη. Γιατί αυτό που γίνεται στο νησί κάθε χρόνο είναι αυτό ότι τελευταία στιγμή κάποιοι εμφανίζονται και διεκδικούν το Δήμο. Εμείς λοιπόν για να καταρρύψουμε αυτό το πράγμα ξεκινάμε πρώτη τον προεκλογικό αγώνα. Έχουμε δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό. Συγχαρητήρια στη νέα μας δημοτική αρχή, στο νέο μας δήμαρχο. Εμείς πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ξεκινήσαμε την εμφάνιση του συνδυασμού Χέσε ψηλά και Γνάντεβε με την παρουσία μας στο καρναβάλι φέτος. Ήταν η πρώτη δημόσια παρουσία του συνδυασμού και ακολούθησαν και άλλες εμφανίσεις. Μάλιστα, καταφέραμε να απασχολήσουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας με το βιντεάκι που, αν πάνε όλα καλά, θα παίξει. Δεν θα παίξει. Πότε θα παίξει? Αργότερα. Ναι, να πω λίγα πράγματα ακόμα. Όσοι είστε εδώ καταρχήν καλεσμένοι απόψε, μπορείτε να γίνετε μέλος του συνδυασμού. Έχουμε μια λίστα από πίσω να υπογράψετε. Ξεκινάμε από τώρα τον αγώνα για να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η ώρα. Έχουμε το βιντεάκι να παίξει. Να φέρω το μικρόφωνο, μάλιστα. Η παρουσία του Νικηφόρου δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδας, όπως σας λέγαμε. Ακούστηκε, έφτασε μέσω του Open σε όλη τη χώρα. Θα ακούσουμε το βίντεο. Σαμποντά, σαμποντά. Έλα, πούμε. Τέλος πάντων, ήχο δεν έχουμε, να σας κάνω εγώ την περιγραφή. Με 5 ψήφους δώρο ένα ξόραφο, τους απασχόλησε μάλιστα στο Open, δεν ήξεραν τι είναι το ξόραφο και αναρωτιόντουσαν, αλλά τους εξήγησε η Ανθή Βούλγαρη που το παρουσιάζει. Είναι ξόραφο. Εντάξει, καλό ήταν και το βιντεάκι, μας πήρε πολύ χρόνο για να ετοιμαστούμε, όπως καταλαβαίνετε, και ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω τα μέλη του συνδυασμού, ένας-ένας, δεν θυμάμαι τα ονόματά σας, να βγαίνετε έξω. Παρακαλώ, ο πρώτος. Μα δεν έχει κανένα. Ποιος είσαι? Εγώ. Έλα ρε παιδιά, μην τρέπεστε, να βγει ο πρώτος. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Κάθε καλά, ευχαριστώ. Είμαι ο Μαργαρίτης Μιχάλης, εκπροσωπώ τον φίλο μου τον Νικηφόρου Παγωνιά τις επόμενες εκλογές του 2023. Τι σε έκανε μέλος του συνδυασμού? Η γοητεία του Νικηφόρου. Έχει ακουστεί για τη Δημαρχία πρωτογενή τομέα. Ναι, μου την έχει τάξει. Μάλιστα. Πάμε. Στείλε τον επόμενο. Α, ο επόμενος. Καλησπέρα σας. Ο κύριος θα πάρει μετάθεση. Εξωρία. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Αντρητικός, υποψήφιος για το συνδυασμό του Νικηφόρου, Χέσε ψηλά και Γνάντεβε. Ας στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Λιανό ότι έχει μόνο 4 χρόνια για να κάνει ό,τι κάνει. Από εκεί και πέρα, τέλος. Αυτό με τράβηξε να έρθω δίπλα στον Νικηφόρο. Είναι το τεράστιο ήθος, το πόη του, η λεβεντιά του και το καμάρι του νησιού. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να το πω τίποτα. Για έλα εσύ. Σε ξέρω. Είμαι ο Δημήτρης Παναγνώστου.
Είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε το νησί ακόμα καλύτερο. Βασιζόμαστε στο κύριο Τσακονιάτη και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ξενέρο το κοινό είστε πάντως. Πολύ ξενέρο. Παρουσιάζουμε δήμαρχο σε λίγο. Κρατάτε το καλό για τον Νικηφορό. Πώς από εδώ. Κριτικός Κωνσταντίνος. Κριτικός Κωνσταντίνος. Δεν ακούω. Κριτικός Κωνσταντίνος. Και πιστεύω να πάμε καλύτερα από το Ιάννο. Έχει καλύτερα δηλαδή. Χειρότερα. Δεν νομίζω. Σου έχει υποσχεθεί ο Νικηφόρος κάποια τη δημαρχία. Ναι. Θα μας αποκαλύψει. Για τη δημαρχία. Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ μόνο από φότοσο βγαίνεις πρώτος σε ψήφου. Κάτσε να απομακρυνθούμε, ο επόμενος θα παρουσιαστεί με έξοδο. Αμολάτε τον! Εγώ λέγω μέχρι για να κάψουμε όλα! Πού είσαι ρε, πάρε λίγο να κάνεις το ψήφο μου. Έχει άλλη στέτης πίσω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι, ο επόμενος δήμαρχος του νησιού μας χειροκροτήθηκε Νικηφόρο Τσακονιάτη. Λαέ μου! Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Και εμείς. Το 2023 θα κάνουμε το νησί καλύτερα από την Μύκονο. Κάτσε στο θρόνο σου! Λοιπόν, έχουμε τον Νικηφόρο, θα του κρατάω εγώ το λόγο. Ναι, το πρόγραμμα του συνδυασμού Χέσε ψηλά και αγνάντευε. Όχι από τώρα! Είναι 6 βασικοί τομείς που θα αναφερθεί ο Νικηφόρος. Πάμε! Πάμε! Πόσες φορές τα έχεις διαβάσει? Για να σε ακούσω. Για τον αθλητισμό θα ανεβάσουμε το παραξιακό στο Champions League. Θα φέρουμε ερωτικότερες αθλήτριες στο βόλεϊ. Έτσι πρέπει. Να κοιμούνται με τους παίκτες. Και θα ανοίξουμε τον Χριστό. Για τον τουρισμό. Θα ταξιδεύουν όλοι τσάπα. Μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, έτσι. Για τον τουρισμό θα επενδύσουμε σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και θα κάνουμε άνοιγμα στις αγορές του Αζερβαϊτζάν. Μακριά είναι, κύριε. Δεν πειράζει. Μετά τις γουμπές θα πάμε για Γουαντελούπη και του Τσιμπουσκού. Τσιμπουκτού. Ακούσατε τίποτα άλλο? Τσιμπουκτού Ιρκουστίκ. Ιρκούτσκ. Ναι, Ιρκούτσκ. Το Ιρκούτσκ. Γεια σου Μανώλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Από γελαστό σας βλέπουμε. Για το κυκλοφοριακό τώρα, α πούμε, θα καταργήσουμε όλα τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συμφωνώ. Έτσι καλώς και θα καταργήσουμε. Α, ναι. Και θα καταργήσουμε ακόμα και τις διαβάσεις. Διαβάσεις, διαβάσεις. Διαβάσεις. Τον πεζόν. Τον πεζόν. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι σήμερα δεν εξυπηρετεί κανέναν και στοιχίζουν και κάθε λίγο και λιγάκι λεφτά για τη διαγράμμιση των δρόμων. Διαγράμμιση. Δημαρχέ, το μετρό θα φτιαχτεί. Μετά πάμε στην καθαριότητα. Αδιάβαστος. Πού το κατάλαβες? Εφτά γλώσσα. Θα καταργήσουμε τους διαφορετικούς κάδους σκουπιδιών, γιατί μπερδεύεστε, και θα καταργήσουμε και τα πρόστιμα για όσους για όσους παραβατούν. Εδώ του παραβατούν και το ζώο ολόκληρο το παραβατούν. Ναι, και για την υγεία θα εύχομαι στο, θα παρακαλώ τον Θεό να σας δίνει την υγεία σας. Πάντα. Για τα σχολεία δεν θα κάνεις για τα σχολεία. Θα τα κλείσουμε. Κάτι σου να κάνει. Για τον πολιτισμό. Θα ισιώσουμε τον πύργο του Χυμάρου που έχει γύρει από τις σκαλωσιές. Αν δεν καταφέρουμε βέβαια να τον ισιώσουμε, θα τον μετανομάσουμε στον πύργο Χυμάρου η Πίσα. Μεγαλύτερο λιμάνι. Θα κολλήσουμε το σπασμένο πόδι του κούρνου των μελάνων. Και τέλος, κάτσε σε να κάνει. Θα ολοκληρώσουμε το χτίσιμο της πορτάρας. Τοποθετώντας σε πρώτο στάδιο τα παράθυρα. Κάτσε σε να κάνει, το φρένο. Λαέ μου. Λοιπόν, δεν σας άρεσε το πρόγραμμα, έτσι. Δεν σας άρεσε το πρόγραμμα. Θα φτιάξουμε άλλο. Εσένα θέλουμε! Εσένα θέλουμε! Εσένα θέλουμε! Κάτσε στο θρόνο σου! Είναι χαμηλά. Δεν σας έβαλε και σπέντε! Λάβου! Και εννοείται ότι θα σταθώ στο ύψος μου. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος που βλέπετε έχει κατορθώσει να ξεγελάσει ολόκληρο δικαστικό μέγαρο. Θα μου πείτε πώς, είναι μια μικρή ιστορία. Όταν ο Νικηφόρος βίασε μια δίπετρη Ρωσίδα. Αλήθεια, αλήθεια. Του έκανε καταγγελία, τον πήγανε μέσα, πάνε στο δικαστήριο. Η Ρωσίδα έλεγε κουβά, κουβά. Τι κουβά, λέει, ο άνθρωπος δεν φτάνει έτσι, αλλιώς μπήξε δίπορ και κάτι δωδεκάποντα η γυναίκα. Δεν φτάνει, φέρα ένα κουβά, πραγματικά ανέβηκε πάνω με τη φόρη, πού να φτάσει. Τίποτα. Μηδέν. Τέλος πάντων, αφού αθώθηκε από το δικαστήριο, τον πέτυχα απ' έξω και του λέω, ρε μου λες, ρε, την φόρη τη βίασε, μου λέει, ναι, κανονικά. Ε, πώς, μου λέει με το κουβά. Αφού δεν φτάνει, σου λέει το κουβά. Το κουβά μου λέει, τη τον έβαλα στο κεφάλι. Του λέω και, κούνια μπελά, κούνια μπελά, λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, έχουμε πολύ τρέλα σήμερα και δεν έχουμε μόνο τρελούς, έχουμε και μικρούς. Επειδή από τρελό και από μικρό μαζεύει την αλήθεια, ακούστε με εμένα, δεν θα σας πω παραμύθια. Αφού βγάλατε δήμαρχο ψηλό, ρωτήστε την άλλη φορά να βγάλετε κοντό.
Ευχαριστώ. Τα μαλλιά του είναι στρολή. Λοιπόν, άντε με τη Νίκη, ο Νίκη θα σας πει το τελευταίο νικηφόρος. Θα είναι νικηφόρος ο αγώνας. Ναι, εννοείται. Θα κάτσω στον δρόμο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν συγκλονιστικοί. Κυριόμαστε τώρα. Και μερικά δωράκια έτσι για τον τόπο που κάνατε και ήρθατε. Είστε εδώ τη βγαίνει. Λείψουμε τα ξένα. Κορδόνια, πάτε. Κορδόνια το μαγαζί, παιδιά. Άμα βρείτε δύο ή δύο κάνετε το πάλι. Πάτε, λάρα μου. Για τα ξένα θα μου να φτιάξουμε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.